Η θανατική ποινή αποτελούσε πάντα τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπότητα επινοούσε τις πιο σκληρές μεθόδους εκτέλεσης. Ο απαγχωνισμός υπήρξε πάντοτε η προτιμόμενη μέθοδος τιμωρίας, δολοφόνων, προδοτών ή τιμένων εχθρών. Όταν σκεφτόμαστε την αγχώνη, ο πρώτος άνθρωπος που μας έρχεται στο μυαλό είναι ο Ιούδας ο Ισχαριώτης, ενώ ο τελευταίος άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή που εκτελέστηκε κατά αυτόν τον τρόπο ήταν ο Ιρακινός πολιτικός Σαντάμ Χουσέιν. Σήμερα θα αναλύσουμε μαζί τι ακριβώς έκανε αυτή η τεχνική και πώς ακριβώς τιμωρούσε το ανθρώπινο σώμα. Όσο παράξενο και αν ακούγεται, ο απαγχωνισμός θεωρούταν ο πιο υπηκής τρόπος εκτέλεσης για έναν θανατοποινίτη, λόγω της αντίληψης που επικρατούσε για τον τρόπο με τον οποίο αφαιρούσε τη ζωή του καταδικασμένου. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, ο καταδικασμένος τοποθετούνταν πάνω σε μια καταπακτή. Πάνω από αυτήν υπήρχε μια δοκός από την οποία κρεμόταν ένα σχοινί που κατέληγε σε βρόχο. Στη συνέχεια, ο δήμιος έσφυγε το βρόχο γύρω από το λαιμό του καταδικασμένου και μόλις δίνονταν η διαταγή, η καταπακτή άνοιγε με αποτέλεσμα να πέφτει στο κενό σπάζοντας τον αφιένα του. Γιατί όμως θεωρούταν ο πιο επιεικής τρόπος εκτέλεσης εκείνης της εποχής? Ο τρόπος με τον οποίο αφαιρούσε τη ζωή βασίζονταν σε ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται κάταγμα του απαγχωνισμένου. Ένα κάταγμα δηλαδή στην αυγενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Πίστευαν ότι κατά τη διάρκεια του απαγχωνισμού, ο δεύτερος αυγενικός σπόνδυλος απομακρύνονταν από τον τρίτο, προκαλώντας ένα κάταγμα το οποίο τραυμάτιζε τη σπονδυλική στήλη και επέφερε ένα γρήγορο και ανώδυνο θάνατο στον καταδικασμένο. Μία παλιά έρευνα στην Αγγλία, η οποία μελέτησε 34 θύματα απαγχωνισμού, αποκάλυψε ότι μόνο τα 3 από αυτά είχαν πεθάνει με τον τρόπο που μόλις περιγράψαμε. Αυτό συνέβαινε γιατί η πρόκληση του κατάγματος εξαρτιόταν τόσο από το ύψος από το οποίο γίνονταν η εκτέλεση, όσο και από τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούσαν τον βρόχο γύρω από το λαιμό του καταδικασμένου. Επομένως, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος δεν ήταν τόσο γρήγορος και ανώδυνος όσο φαντάζονταν, αλλά πιο οδυνηρός και πολύ πιο τρομακτικός. Οπότε, τι συνέβαινε τότε πραγματικά? Έχετε παρατηρήσει ότι σε παλιές φωτογραφίες από εκτελέσεις με απαγχωνισμό, οι καταδικασμένοι συχνά φορούσαν μια κουκούλα στο κεφάλι τους? Η κουκούλα αυτή δεν είχε απλώς διακοσμητικό χαρακτήρα. Πρώτα απ' όλα χρησιμοποιούνταν για να προσφέρει ένα τελευταίο κομμάτι αξιοπρέπειας στον καταδικασμένο, λειτουργώντας σαν ένα μέσο απομόνωσής του από το πλήθος που παρακολουθούσε την εκτέλεση. Ωστόσο, ο κύριος λόγος για την ύπαρξή της ήταν η απόκρυψη της αποκρουστικής εικόνας των τελευταίων του στιγμών. Ο θάνατος από απαγχωνισμό συχνά υπέρχονταν λόγω ασφυξίας και απόφραξης μεγάλων αγκιών του λαιμού, όπως οι καροτιδικές αρτηρίες και οι σφαγίτιδες φλέβες, εξαιτίας του βρόγχου που σφίγγει το λαιμό. Η ασφυξία προκαλούνταν καθώς ο λάριγκας και η τραχεία, κρίσιμα σημεία του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, συμπιέζονταν από το βάρος του καταδικασμένου, δημιουργώντας σε συνδυασμό με την απόφραξη των μεγάλων αγκίων μια αποκρουστική εικόνα. Λόγω της συσσόρευσης αίματος στην περιοχή, τα μάτια εμφάνιζαν σημάδια αιμορραγίας, τις λεγόμενες πετέχειες. Αίμα εμφανίζονταν στη στοματική κοιλότητα, ενώ το πρόσωπο πριζόταν τόσο που τα χαρακτηριστικά γίνονταν αγνώριστα. Σπασμοί σε όλο το σώμα οδηγούσαν σε χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα ο καταδικασμένος να πεθαίνει μετά από αρκετή ώρα, ίσως και 20 λεπτά αργότερα. Καμία σχέση δηλαδή με τον άμεσο θάνατο που οραματίζονταν ίσως κάποιοι που εμπνεύστηκαν αυτόν τον τρόπο εκτέλεσης. Μία τρομακτική εικόνα που μπορεί να σε γεμίσει εφιάλτες και που απέχει πολύ από τον γρήγορο και ανώδυνο θάνατο που ίσως όλοι έχουμε φανταστεί αν είχαμε δει μια τέτοια σκηνή σε κάποια ταινία. Όπως βλέπετε, αν και ο απαγχωνισμός θεωρούταν ένας επιεικής τρόπος εκτέλεσης, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή. Ίσως υπάρχει μια τάση της ανθρωπότητας να υποτιμά τον πόνο και τη φρίκη πίσω από φαινομενικά αποδεκτές πρακτικές. Η κατανόηση αυτών των σκληρών πρακτικών του παρελθόντος ίσως μας βοηθήσει να χτίσουμε ένα ακόμα καλύτερο μέλλον, ξεπερνώντας ακόμα και τις ατέλειες του σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Ήμουν ο Ηλίας από το Υγεία στο Σπίτι. Ραντεβού την επόμενη φορά.